Πώς είδατε την ομάδα σας σήμερα, τι προσδοκάτε για το μέλλον? Η ερώτηση είναι λίγο δύσκολη, γιατί υπάρχει ένταση μετά το παιχνίδι. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι δεν κάναμε κυριολεκτικά, με εξαίρεση ένα δίλεπτο προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αυτά που δουλεύουμε ένα μήνα. Η ομάδα χρειάζεται προσαρμογή. Ξέρω ότι χρειαζόμαστε χρόνο για να βγάλουμε αυτά εδώ πέρα που έχουμε δουλέψει. Ομάδες που δουλεύουν με κανόνες και προσπαθούν να περάσουν ορισμένα πράγματα πάντα χρειάζονται περισσότερο χρόνο από κάποιες ομάδες οι οποίες δεν έχουν κανόνες. Εμείς δουλεύουμε πάνω στους δικούς μας τους κανόνες. Θα το αντιληφθούμε αργά ή γρήγορα, όπως θα έχει καλό αποτέλεσμα, που πιστεύουμε αυτό που κάνουμε. Και απλά δουλεύουμε, δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είχαμε μια κακή εικόνα σήμερα. Ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Γιατί πάρα πολύ απλά, ναι, μεν μπορεί να μην δικαιολογεί το σκορ το όνομα της ομάδας του Άρη. Από εκεί και ύστερα όμως η ομάδα δεν ήταν έτοιμη. Μην ξεχνάμε ότι η Μούλη δεν έχει μπει καθόλου από την αρχή της προετοιμασίας, από την πρώτη προπόνηση του τραυματισμού. Έχει επανέλθει λογικά σε όλους αγώνες, ήταν εντάξει. Το ίδιο η Μαρία Κουσουνάκη. Είναι δύο μονάδες οι οποίες θα αλλάξουν τελείως την εικόνα της ομάδας. Απλά θέλει δουλειά και υπομονή. Τίποτα παραπάνω. Όταν θα κλείσει η ζώνη, τι θα θέλετε να έχει καταφέρει ο Άρης? Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Πριν το παιχνίδι κάποιος με ρώτησε για το ποιον παίζεται την επόμενη αγωνιστική. Λέω, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Τώρα ξέρω ότι παίζουμε τα εξάρχεια. Κάθε αγώνας ξεχωριστά και όπου μπορούμε να φτάσουμε, όσο δυνατόν ψηλότερα και βλέπουμε. Πώς είδατε το Παναθηναϊκό σήμερα? Ο Παναθηναϊκός τα πλεονεκτήματα που είχε σε σχέση με τον Άρη από την και πριν το παιχνίδι ήταν ότι είχε φιλικά με ομάδες Α1 πολύ πιο ανταγωνιστικές, εννοείται, από τις δικές μας ομάδες, γιατί είναι διαφορετικό επίπεδο οι ομάδες της Α2 και του τοπικού. Συν το ότι είχε και έστω και ένα επίσημο παιχνίδι εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη με τον Παναθηναϊκό. Εμείς δεν είχαμε καν το επίσημο παιχνίδι που θέλουμε. Με όλη την αναμπουμπούλα που υπήρχε. Με το αν θα κατέβει ο Βόλος ή δεν θα κατέβει. Δηλαδή όλα λειτουργήσαν ανασταλτικά προκειμένου να είμαστε έτοιμοι στην πρώτη αγωνιστική. Το πρόβλημα ουσιαστικά αυτό ήταν. Δεν ήμασταν έτοιμοι από την πρώτη αγωνιστική που το ξέραμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.